Χοροδία. Αύριο τα χοροδίες, χαμός παιδικές χοροδίες. Από το Ζηρίδι, από το σχολείο του παιδιού. Και από το δικό μου παιδιού Σεν Κάθριν και γενικώς και από αλλού. Ναι, και από το Μαζί για το Παιδί. Θα υπάρχουν πολλές χοροδίες. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί διάβαζα στο διαδίκτυο ότι δεν θα επιτραπούν οι κάμερες. Αυτό δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε πρώτος. Έχω την εντύπωση ότι το πέταξε ο Λιάκας ξαφνικά πριν από δύο μέρες και μετά κυκλοφόρησε παντού. Καλά, αυτή είναι μια γιορτή του Golden Hall. Και εννοείται ότι δεν είναι μια γιορτή η οποία θέλουμε να την κλειδώσουμε σε ένα σπίτι, ας πούμε. Εγώ θέλω να κάνω τα γενέθλια στα παιδιά μου και δεν θέλω να έρθει κανείς. Είναι μια γιορτή για όλο τον κόσμο και φυσικά καλοδεχούμενα είναι και όποιοι θέλουν να έρθουν, από όποια κανάλια θέλουν να έρθουν, όποιοι φωτογράφοι θέλουν να είναι εκεί. Δεν είναι προσωπική μου γιορτή. Είναι η γιορτή του Golden Hall και η γιορτή όλου του κόσμου. Που θέλει να βρεθεί εκείνη την ημέρα εκεί και να περάσει κάποιες ώρες πάρα πολύ όμορφα. Έτσι λοιπόν, επειδή πραγματικά το διάβασα κι εγώ από προχτές μέχρι σήμερα παντού, και λέω, πώς βγήκε αυτό, και θυμήθηκα ότι το άκουσα πριν από δύο μέρες το Λιάκα και λέω να δεις που το είπαν εκείνοι, δεν ξέρω αν το είπαν σοβαρά ή για πλάκα, αλλά κάπως έτσι φεύγουν τα θέματα και μπερδεύονται. Όχι βέβαια. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι με πολύ χαρά θα σας περιμένουμε όλοι να έρθετε και να τραβήξετε και πλάνα από αυτή τη φαντασμαγορική βραδιά. Διότι το δέντρο πρέπει να ανάψει αφού λίγο σβήσουν τα φώτα του ουρανού. Του ουρανού. Ακριβώς. Για να φανεί το λαμπάκι. Ακριβώς. 7 η ώρα σκοτάδι, φανταστικά θα είναι. Καλά που το είπες, βρε Γρηγόρη, γιατί και εμένα σήμερα με ρώταγε η μάνα μου. Μου λέει Ελένη, άκουσα, μου λέει το πρωί αυτό και αυτό. Τη λέω, βρε μαμά, τι λες. Ελένη, εγώ το διάβαζα. Είναι δυνατόν, τη λέω, δηλαδή να πάμε στον κόλτο και να πούμε, μην έρθουν κάμερες. Κανείς. Δεν γίνονται αυτά. Αφού γι' αυτό γίνεται, είναι μια ανοιχτή γιορτή, ένα σαν πάρτι, μια εκδήλωση χαράς. Για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Και να το δουν και όσοι δεν θα μπορούν να είναι στην Αθήνα βεβαίως και να χαρούν και εκείνοι. Βέβαια. Και σκεφτείτε και τι δώρο θα ζητήσετε από τον Άγιο Βασίλη. Έχουμε ζητήσει ήδη.